Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, παρακαλώ πολύ κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Subscribe δηλαδή. Αυτός πίσω μας είναι ο Βυζαντινός πύργος του Αγίου Βασιλείου. Σταματήσαμε λίγο στον Άγιο Βασίλειο το χωριό, δίπλα στη λίμνη Κορώνια. Θα πάμε στα σύνορα του Αγίου Όρους, στο πάνω-πάνω στο τρίτο πόδι, στην Ιερισσό, στα Νέα Ρόδα. Θα κάνουμε ένα μικρό τρίπ εκεί Ουρανόπολη, πέρα. Θα δούμε που θα σταματήσουμε. Αυτά. Τώρα σταματήσαμε λίγο στον Άγιο Βασίλειο, αλλά θα συνεχίσουμε. Ενδιάμεσα θα κάνουμε και άλλες στασούλες. Μάλλον με αυτό το στασούλες. Στάσεις, τι να σου πω. Φύγαμε από Άγιο Βασίλειο. Δίπλα μας βλέπουμε τη λίμνη Κορώνια. Όσο μπορούμε να τη δούμε. Όσο φαίνεται. Μάσκα έχουμε. Έχουμε. Έχω και εγώ. Θα μπούμε λίγο στο Lidl στην Ασπροβάλτα. Διπλή μάσκα. Εγώ έχω την FFPV. FFPV και εγώ έχω FFPV. Είμαστε στην Ασπροβάλτα στα Lidl. Θα μπούμε λίγο να πάρουμε κάτι για αύριο μάλλον. Το μεσημεριανό σήμερα. Τι θα φάμε. Σήμερα κανένα βρώμικο, κανένα γύρο, κανένα... Θα βρούμε κάτι στο Σταυρό, έχει ωραίο γύρο. Θυμάσαι. Α, ναι, έχει ωραία, ωραία, ναι. Καμία μπακέτα για αύριο να πάρω. Μπακέτες που έχει. Ρε Φυσάκο, μόνο με δύο. Να πάρουμε ένα ενόπνευμα για την αισθητή αλκοόλης, μήπως μαγειρεύσουμε κάτι. Ποιο? Πήρα σκυλοτροφή για το σκύλο στο φανάρι. Α, ωραία. Πού ήταν το ενόπνευμα? Εδώ. Έχουμε έρθει στο Σταυρό, στο γνωστό σημείο που είχαμε ξανακοιμηθεί εδώ πέρα, είχαμε ξανακάνει διανυκτέρευση. Αποφασίσαμε να κοιμηθούμε στην Ολυμπιάδα σήμερα, έτσι λέει το πρόγραμμα. Αλλά επειδή φοβάμαι ότι εκεί δεν θα βρούμε κάτι για φαγητό, εδώ έχει ωραίες ψησταριές, θα πάρουμε από εδώ έτσι κανένα γύρο, καμία πίτα, καμία πατάτα. Θα τη φάμε σε αυτοκίνητο. Έχει λίγο κρύο, αλλά παλεύεται. Μισάκο, κρυώνεις. Πάμε να πάρουμε ένα καφεδάκι, να ζεσταθούμε. Μικρό. Το μεγάλο πέρα. Καφεδάκι. Άδειος και ο Σταυρός. Την πατήσαμε λουγουλάκι γιατί υποθέσαμε ότι δεν θα είναι όλα ανοιχτά τα βελιστήρια και είδαμε μόνο ένα. Αλλά, εντάξει, μάλλον θα πάρουμε από εκεί. Τρέπατε. Στεναχωρέθηκες. Στεναχωρέθηκα πολύ. Γύρω. Πάμε καμία πίτσα. Είναι ο πάντος ήταν. Θα φάμε τα πόδια μας. Ποιο?
Αυτό που περάσαμε. Αυτό που πέρασε από δίπλα μας. Δεν ξέρω από πού. Αλλιώς ποιος τα κάνει τα delivery. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι... Ο γύρος της γης, πού είναι αυτό. Σε αναζήτηση τροφής. Άραγε θα βρούμε ανοιχτό το μαγαζί ή όχι. Ή μήπως όχι. Σαν τον άνθρωπο του σπηλαίων. Ο γύρος της... Γης αυτό είναι. Ναι. Κατά. Κλειστό. Κάνουμε μεγάλη χαζομάρα. Γιατί φαίνεται στο Google Map ότι το μαγαζί είναι ανοιχτό. Κάναμε 1,5 χιλιόμετρο μέσα στο κρύο. Φάγαμε όλο το κρύο και το μαγαζί είναι κλειστό. Έχει το καλοκαιρινό το ωράριο, δεν το έχουν ενημερώσει. Και τρέχουμε τώρα εμείς. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό. Τώρα έχουμε μόνο μία επιλογή. Μία επιλογή μας έμεινε. Γιατί γελάς? Γιατί εγώ έφυγα από το εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι η επιλογή μας. Η μοναδική, δεν έχουμε κι άλλη βέβαια. Μια χαρά μαγαζί φαίνεται, έλα πάμε. Η Έλσα με τα ψώνια της, χαρούμενη και ευτυχισμένη. Δεν βλέπουμε κιόλας. Τυχώς που πήρα το θερμό. Αλλά θα πάμε στην Ολυμπιάδα, δεν θα φάμε εδώ στο Σταυρό. Σφίζει από ζωή εδώ. Έχει ένα μπαράκι με 3 άτομα μέσα. Αλλά είναι οι 3 καλύτεροι. Τρομερή ησυχία στην Ολυμπιάδα, στο χωριό. Βρήκαμε μέρος να κοιμηθούμε. Εδώ θα στρώσουμε το κρεβάτι. Είμαστε στο λιμανάκι. Έχει λίγο κρύο, αλλά θα την παλέψουμε. Θα φάμε μέσα στο αυτοκίνητο. Απλά ψάχνουμε ένα ωραίο μέρος να έχει και λίγο θέα. Να δούμε και καμία ταινιούλα. Να βάλουμε να το φορτίσουμε. Να βάλουμε. Να το φορτίσω. Ωραία. Μπιφτεκάκια είναι, τι είναι. Είμαστε στο λιμάνι μπροστά στη θάλασσα. Το πρωί θα είναι η θάλασσα μπροστά μας. Δείτε τι μία να αρχίσει. Να μου ανοίξεις την καρδιά και το πορτοφόλι. Έλα τώρα στα αστεία, Αντωνάκη μου. Λέγε, πόσα θέλεις. Δώσε μου 50.000. 30, δεν έχω. Είναι πολύ όμορφο να ξυπνάς και να βλέπεις αυτό. Έτοιμο!
Κρυώσαμε λίγο το βράδυ. Αλήθεια, κρύωσες. Σκομίδεις με το μπουφάν. Εγώ κρύωσα με το μπουφάν κι αυτό. Κάνουμε εδώ μια βόλτα στον πεζόδρομο στο χωριό στην Ολυμπιάδα. Είναι λίγο ερημικά. Είναι το καλοκαίρι. Πλάκα κάνει. Όχι. Δεν κολυμπάνε, τι κάνει. Αλήθεια. Πολύ ωραία θάλασσα. Δες εδώ όλο άμασο. Τα κάμπινγκ και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Εκεί επάνω είναι τα αρχαία στάγυρα. Φαίνεται το τείχος που κατεβαίνει. Όποιος θέλει μπορεί να δει το επεισόδιο, γιατί έχουμε κάνει επεισόδιο στα αρχαία στάγυρα που δείχνουμε μέσα πώς είναι η αρχαία πόλη. Είμαστε στα Νέα Ρόδα. Είναι όμορφα εδώ. Αυτό εδώ που φαίνεται απέναντι όλο είναι το Άγιο Όρος. Πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη, είπαμε να κάνουμε μια στάση στις Νυμφόπετρες. Είναι μια περιοχή με κάποιους περίεργους σχηματισμούς έτσι, γεωλογικούς, που έχουν ακουστεί διάφοροι μύθοι έτσι, γύρω από τη δημιουργία τους. Το κακό είναι ότι... Δεν έχει φώτα. Και είναι νύχτα τώρα και ό,τι πάρουμε, πήραμε. Δεν ξέρω τι θα φανεί. Ο μύθος λέει ότι σε αυτό εδώ το σημείο γινόταν ένας γάμος. Η νύφη είχε πάρει ως πρίκα όλα τα υπάρχοντα της μάνας της. Την ώρα όμως του γάμου θυμήθηκε ότι είχε ξεχάσει να πάρει τα δράχτη. Τότε έστειλε έναν καλεσμένο να πάει να της το φέρει. Η μάνα εξοργισμένη το έμαθε και καταράστηκε την ίδια της την κόρη για την απληστία της. Τότε όλοι οι παρευρισκόμενοι μετατράπηκαν σε πέτρα και έμειναν να στέκονται αιώνια στο ίδιο σημείο.
Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, παρακαλώ πολύ κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Subscribe δηλαδή.